Κύριε Λαμπανάρη, όταν λέμε ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική, ρομποτική χειρουργική για να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, που είναι κάτι καινούριο ουσιαστικά, τι εννοούμε? Στην ουσία, για να μπορέσει και ο κόσμος να καταλάβει, όταν μιλάμε για την ρομποτική χειρουργική, μιλάμε για χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες εκτελούνται με την χρήση ρομποτικών συστημάτων. Μάλιστα. Και αυτό γίνεται προς όφελος του ασθενούς πάνω απ' όλα, αλλά και του χειρουργού. Στην ουσία, δηλαδή, η ρομποτική χειρουργική είναι η εξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, ναι, η οποία ήρθε και αντικατέστησε την ανοιχτή χειρουργική. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο, αντί να έχουμε μεγάλες τομές, όπως θα είχαμε στην ανοιχτή χειρουργική, τώρα πλέον, με μικρές τομές, βλέπουμε, μπορούμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε και το ρομποτικό σύστημα για να εκτελέσουμε μια χειρουργική επέμβαση. Αλλά με τη χρήση του συστήματος μπορούμε να κάνουμε την επέμβαση με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, ώστε να έχουμε πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αρχίσουμε από την επιμετρική ακτινολογία. Γιατί αυτά συνδυάζονται. Άρα λοιπόν να πούμε τα ευχάριστα νέα στον τομέα αυτό, ναι, και μετά να πάμε στην επεμβατική ογκολογία. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η επεμβατική ακτινολογία και τι εφαρμογές έχει. Η επεμβατική ακτινολογία είναι μια εξειδίκευση υποειδικότητα, να το πούμε έτσι, της ακτινολογίας, όπου έχει αντικείμενο μικρές επεμβάσεις που γίνονται στο ανθρώπινο σώμα, είτε ενδαρτηριακά, ενδαγκιακά, όπως λέμε, είτε διαδερμικά. Δηλαδή, ένα παράδειγμα να δώσω, ενδαρτηριακά, η επεμβατική ακτινολογία, δηλαδή, μπορούμε να ανοίξουμε αρτηρίες σε όλο το σώμα, που πιθανότατα είναι κλειστές από αρτηριοσκλήρυνση ή από οποιοδήποτε λόγο που στενεύουν οι αρτηρίες. Αλλά μπορούμε επίσης και να κλείσουμε αρτηρίες όταν αιμορραγούν. Είτε αιμορραγούν σε κάποια καλοήθεια, ακόμα και από έναν τραυματισμό, είτε αιμορραγούν και από κακοήθεια, δηλαδή ένας όγκος που αιμορραγεί. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τους καλοήθεις όγκους, τις καλοήθεις παθήσεις, η επεμβατική ακτινολογία έχει να προσφέρει πολλά, ολοένα και περισσότερο κατοχυρώνεται σαν εκλογή θεραπείας στα περισσότερα μέρη του κόσμου, εκεί όπου υπάρχουν μεγάλα ιατρικά κέντρα.